Την δεύτερη σερή νίκη του στο πρωτάθλημα της Elite League, Ερίκος Δινάν τη σεζόν 2023-2024 και πρώτη στην έδρα του πανηγύρισε ο Ερμής. Το συγκρότημα του Νίκου Οικονόμου στο παιχνίδι που έδωσε στο κλειστό του σχηματαρίου με αντίπαλο την ομάδα του Ηρακλή για την πέμπτη αγωνιστική του προγράμματος έπιασε πολύ καλή απόδοση στην μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα και δίκαια επικράτησε με τελικό σκορ 83-63. Οι γηπεδούχοι μπήκαν πολύ καλά στο μάτς και πήραν από νωρίς το προβάδισμα στο σκορ, χωρίς όμως να καταφέρουν να φτιάξουν διαφορά ασφάλειας. Με τη λήξη του πρώτου δεκάλεπτου προηγήθηκαν με 4 πόντους, ενώ πήγαν στα αποδυτήρια στην ανάπαυλα έχοντας ένα αβαντάζ 7 πόντων. Στο τρίτο δεκάλεπτο όμως η εικόνα ήταν διαφορετική. Με μπροστάρι στην επίθεση των Bryant, ξέφυγαν στο σκορ και με τη λήξη του δεκάλεπτου προηγήθηκαν με 17 πόντους, βάζοντας τα θεμέλια για την νίκη. Με την ίδια ταχύτητα μπήκαν και στο τελευταίο δεκάλεπτο και ανέβασαν τη διαφορά στους 24 πόντους για να σηκώσουν κάπου εκεί το πόδι από τον Γκάζι και να φτάσουν τελικά σε μια επιβλητική νίκη με σύν 20 πόντους. Δεκάλεπτα 15-11, 38-31, 64-47, 83-63. Για τον Ερμή ο Μπράιαν σκόραρε 30 πόντους, με τον Μπολάτογλου να σημειώνει 13 με 3 τρίποντα και τον Γράβα 12 με 2. Για την ομάδα του Χαλκιδέου Θανάση Γιαπλέ, ο Μερμίγκης πέτυχε 13 πόντους και η Τόμσον Μαστρογιάννης από 11 με 2 και 1 τρίποντα αντίστοιχα. Έχουμε ένα θέμα στα εκτός έδρας παιχνίδια μέχρι στιγμής να ματσάρουμε την ενέργεια των αντιπάλων. Μπαίνουμε λίγο στο παιχνίδι αργά, δεν μπαίνουμε από την αρχή με το 100% της έντασής μας. Εμείς είμαστε περήφανοι για την προσπάθεια που κάνει η ομάδα σε όλα τα επίπεδα, και αγωνιστικά και εξωαγωνιστικά. Υπάρχει στήριξη μεγάλη και από τη διοίκηση και από τον κόσμο της ομάδας. Θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε την ομάδα, θα βελτιωνόμαστε κάθε μέρα και το πρωτάθλημα τελειώνει τον Απρίλιο στα playoffs και στο Final Four. Εμείς στοχεύουμε να είμαστε στον καλύτερη μας κατάσταση στο τέλος της χρονιάς. Δεύτερη σερή νίκη, γιατί είχε προηγηθεί μια τρομερή εμφάνιση εκτός έδρας που παίξαμε στη Θεσσαλονίκη. Δεν ξέρετε, απλώς είναι το συνέστημα λίγο διαφορετικό, ότι είμαστε όλοι χαρούμενοι, γιατί πάντα και το όνομα του αντιπάλου μας είναι ένα τεράστιο όνομα, μια τεράστια φανέλα. Άρα φανταστείτε ότι πόσο σημαντική ήταν, έχει μεγαλύτερη σημασία, όλες οι νίκες έχουν σημασία. Αλλά νομίζω ότι δεν είχαμε περιθώριο κανένα να χαθεί παιχνίδι άλλο στην έδρα μας. Δουλεύουμε, συγχαρητήρια στα παιδιά. Έχουμε καταλάβει τι είχε συμβεί τα προηγούμενα δύο παιχνίδια, αλλά όπως σου είπα, ότι μια ομάδα χτίζουμε μέσα από τις νίκες. Είναι καλό να κερδίζει, γιατί από Δευτέρα πάλι έχει προπόνηση, είναι τελείως διαφορετική ψυχολογία. Πέρασαμε δύσκολες εβδομάδες, δεν σας το κρύβω. Οι επόμενες που θα έρχονται θα είναι ακόμα δυσκολότερες. Αυτό τους είπαμε στα αποδυτήρια και αυτό σας λέω. Τα συγχαρητήρια αξίζουν σε όλα τα παιδιά. Ευχαριστούμε τον κόσμο που ήρθε σήμερα, μια μέρα τέτοια που περισσότεροι γονείς έχουν πάει στα παιδιά τους παρέλαση και εγώ πήγα στα παιδιά μου να δω την παρέλαση και είδα ότι όλοι οι γονείς φεύγανε με τα παιδιά για να πάνε κάπου έξω όλοι μαζί. Είναι στενάχωρο, ξέρεις, τέτοια μέρα να μην είμαστε, αλλά νομίζω ότι όσοι ήρθαν στο γήπεδο χαρήκανε. Εγώ προσωπικά θέλω να αφιερώσω την πρώτη μας νίκη στα παιδιά μου, στα τρία παιδιά που στερούνται αρκετά τον μπαμπά τους εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και ειδικά στη μεγάλη μου την κόρη, την Αριάδνη, που είναι λίγο πιο μακριά από εμάς στην Αμερική. Είναι μια ωραία μέρα για τον Ερμή Σχηματάριο. Σιγά σιγά βρίσκουμε και εμείς το ρυθμό μας. Ήρθαν κάποια παιδιά τώρα τελευταία, οπότε αυτές είναι οι πρώτες εβδομάδες ουσιαστικά προπονούμαστε όλοι μαζί σαν σύνολο. Και πιστεύω ότι από εδώ και πέρα βρίσκουμε ρυθμό, βρίσκουμε ποιότητα, βρίσκουμε ταχύτητα, βρίσκουμε τους αυτοματισμούς και θα είμαστε ακόμα πιο δυνατοί στην έγκαιρη πρωταθλήματος. Νομίζω ότι είναι θέμα συγκέντρωση καθαρά, δηλαδή πρέπει να χτίσουμε την αγωνιστική μας ταυτότητα. Όσο μένουμε πιστοί στο αγωνιστικό μας πλάνο, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Αυτό έγινε και σήμερα. Ήμασταν στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού συγκεντρωμένοι, κάναμε αυτά που έπρεπε και ήρθε το επιθυμητό αποτέλεσμα. Εγώ, σχετικά με τα άλλα, είμαι λίγο πιο έμπειρος στην κατηγορία. Γνωρίζω την κατηγορία, γνωρίζω τι πρέπει να κάνω μέσα στο παρκέ. Κοιτάω με την εμπειρία μου να είμαι όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικός γίνεται και να εκτελώ τις εντολές του προπονητή μου. Από τη στιγμή που το κάνω αυτό, νομίζω ότι όλα θα πάνε καλά και θα δηλώνω παρόν όσο περισσότερο μπορώ και εγώ στα παιχνίδια. The difference maker for us is just... Η άμυνα είναι που έκανε διαφορά. Ο coach όλη την εβδομάδα μας έλεγε πόσο σημαντικό είναι να βελτιωθούμε σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού. Και στα δύο παιχνίδια που έχουμε κερδίσει, η άμυνα έφερε την νίκη, γιατί στην επίθεση, όπως και να έχει, έχουμε πάρα πολλά όπλα. Οπότε είναι κάτι που έρχεται έτσι κι αλλιώς. Και αυτή η διαφορά στο παιχνίδι μας είναι η άμυνα, η καλή αμυντική εμφάνιση. Every day is a day to work, every time I... Κάθε μέρα που έρχομαι στο γήπεδο, προσπαθώ να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Σήμερα
Μπήκανε αρκετά σουτ, βρήκα το ρυθμό μου, πήγα στα σημεία μου και ήταν μια μέρα η οποία ήταν πάρα πολύ καλή για μένα, νιώσα καλά.